Παναγία Δέσποινα Θεοτόκη, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε, Αποστόλοι Δωδεκάς, διδάσκαλοι και πατέρες Εκκλησίες, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και παναθέντες, πείσετε πρεσβεία προς τον Κύριο, το λεηθήνε το ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε, καθίστε. Και πάλι ευσεβές ακροατήριον, σεβαστοί πατέρες, και πάλι κήρυγμα. Τι είναι το κήρυγμα? Σας καλέσαμε εδώ στην αίθουσα. Σας καλέσαμε εδώ, δηλαδή, σας καλέσαμε σε ένα πνευματικό συμπόσιο, σε ένα γεύμα. Γιατί δεν είναι μόνο τα γεύματα, τα υλικής φύσεως γεύματα, στα οποία τρέχουν οι άνθρωποι, αλλά είναι και τα ανώτερα γεύματα, τα πνευματικά γεύματα, τα συμπόσια τα πνευματικά. Διότι ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Εδώ λοιπόν ο δε ιεροκήρυκας, εγώ έτσι νομίζω τον εαυτό μου, είμαι ένα είδος εστιάτορος, ένας μάγειρος. Και όπως ο μάγειρος βάνει όλη την τέχνη του για να ετοιμάσει εκλεκτά φαγητά και να ευχαριστήσει τους συνδετημόνας, τους πελάτες του, έτσι και εγώ εδώ στην αίθουσα αυτή ως μάγειρος σας προσφέρω φαγητό, πνευματικό φαγητό. Βέβαια πτωχό είναι το φαγητό μου, αλλά εκείνος που είναι πεινασμένος και ένα κομμάτι μπομπότα να του δώσω θα τη φάει ευχάριστα και θα πει ευχαριστώ. Αλλά εκείνος που είναι χορτάτος, πολύ χορτάτος και μπαντισπάνει να του δώνεις εκλεκτά φαγητά, έχει μπουχτίσει, δεν τρώει. Αλλά βλέπουμε τη βοήθεια του Θεού ότι εσείς πεινάτε. Πεινάτε, πεινάτε το Λόγο του Θεού. Και αρχίστε στα μικρά και τα ταπεινά γεύματα τα οποία σας προσφέρει εδώ ο ιεροκήρυκας. Δύσκολο το κήρυγμα. Και μάλιστα για ένα γέροντα που σηκώνει στις πλάτες του 82 χρόνια. Σας παρακαλώ πολύ, όταν βλέπετε όχι μόνο εμένα και ανδήποτε ιεροκήρυκα, σας παρακαλώ την ώρα εκεί να προσεύχεστε, να προσεύχεστε πολύ, να παρακαλείτε το Θεό να Τον φωτίσει το Πνεύμα του Άγιον για να ομιλήσει λόγους παρηγορίας. Ένας Παύλος που ανέβηκε μέχρι τρίτο ουρανό, παρακαλούσε τους χριστιανούς να προσεύχονται. Γιατί να προσεύχονται? Πώς δηλαλείσαι? Δεν είναι λόγος κοσμικός το κήρυγμα του Ευαγγελίου, είναι λόγος που πρέπει να είναι άλατι ρητημένος, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, να προσεύχεστε για τους ιεροκήρυκες. Αν άλλοι έρχονται εδώ ως κριτέ και επικριτέ, αλλά εδώ εσείς έρχεστε με άλλο, με διάθεση πνευματική. Επίσης και εγώ πρέπει να προσέχω για σας, να σας ανοίξει ο Θεός τα πνεύματά σας, το νου σας, εις την των Ευαγγελικών κηρυγμάτων κατανόηση. Διότι αν δεν έρθει Πνεύμα Άγιον, χίλια κηρύγματα να ακούσετε, να ακούσει ο άνθρωπος, δεν μετανοεί. Έτσι λοιπόν αρχίζουμε το κηρύγμά μας, εμπρολόγο προς εμάς αγαπητοί μου χριστιανοί. Και παρακαλώ, σας βλέπω πεινασμένος. Βέβαια δεν ξέρω να σας ικανοποιήσω σήμερα, ό,τι μπορέσω το κάνω. Προσπαθώ να σας παρουσιάσω φαγητό ορθόδοξο, όχι με σάλτσες, αλλά να είναι ορθοδοξία μέσα και μόνο ορθοδοξία, το Πνεύμα του Θεού, και ό,τι σας λέγονται δικά μου λόγια, αλλά είναι από τους πατέρας, τους αθανάτους πατέρας, τον οποίο η μνήμη είναι αιωνία και από την Αγία Γραφή. Λοιπόν, ζούμε, όπως είπα κι άλλοτε, σε μια δύσκολη εποχή. Ίσως την πιο δύσκολη εποχή της ανθρωπότητος. Σημεία εν το ηλίο, σημείο εν τη σελήνη, σημεία εν τις άστρες, σημεία φοβερά. Και αυτά σημεία ώστε να δημιουργούσαν φόβο και ανησυχία. Χαρακτηριστικό αντεγνώρισμα του αιώνα μας, μεταξύ των άλλων, είναι η ανησυχία. Ανησυχία μεγάλη. Οι ψήθοι, το επάγγελμα των ψυχιάτρων, λένε ότι μέσα σε 100 ανθρώπους είναι πρώτα σπάνιο να δεις
άρρωστο ψυχικός. Τώρα κατ' μάλλον και όλοι έχουν πάθει μια πνευματική σχιζοφρένεια, ανησυχία. Ανησυχούν. Ανησυχούν οι μικροί, ανησυχούν οι μεγάλοι, ανησυχούν οι επιστήμονες, ανησυχούν τα άτομα, ανησυχούν οι οικογένειες, ιδίως οι πατέρες που έχουν παιδιά να ανατρέψουν με αγωνία μεγάλη. Ανησυχεί το έθνος, οι Έλληνες, ανησυχούν τα έθνη ολόκληρα, ανησυχία. Ανησυχούν και οι χριστιανοί. Μα οι χριστιανοί ανησυχούν. Ανησυχούν όχι για μικρά και ασήμαντα, για μεγάλα και υψηλά. Έχουν και αυτοί το Γεστημανί. Ήρξε στο δέα δημονήν. Και αν δεν αισθάνεσαι το Γεστημανί, δεν είσαι χριστιανός. Έχουμε εισέλθει στο Γεστημανί. Και πρέπει να αισθανόμαστε την αγωνία του Ιησού Χριστού, ο οποίος στον αιώνα μας προδίδει και σταυρώνεται. Ανησυχούν λοιπόν οι χριστιανοί. Όχι για μικρά και ασήμαντα, για οικόπεδα και πολυκατοικίες και δρόμους και άλλα τεινά, αλλά ανησυχούν για τα μεγάλα και ψηλά. Ανησυχούν γιατί βλέπουν ότι ο λίγος αυξάνει η δύναμη του Σατανά. Αυξάνει. Λες και έκανε επιστράτευση ο διάβολος και έχει επιστρατεύσει όλα τα οργανά του και δημιουργεί μια συνωμοσία εναντίον της πίστεώς μας. Ανησυχούν οι χριστιανοί γιατί βλέπουν ότι τα κύματα προσβάλλουν το σκάφος της εκκλησίας μας, κύματα περούρια και μεγάλα. Ανησυχούν όπως ανησυχήσε και ο Πέτρος που του είπε «Εσύ είσαι Κύριε» και όταν ήκουσε από τον Χριστό ότι «Εγώ είμαι», επάτησε πάνω στα κύματα, περπατούσε πάνω στα κύματα. Αλλά ξαφνικά ήταν ένα κύμα μεγάλο και το κύμα αυτό προσέβαλε το κύμα εκείνο και έχασε την ισορροπία του και εκλονίστηκε και είπε «Απολύμεθα, χανόμεθα». Και άπλωσε το χέρι του ο Χριστός και και έπαυσε και έγινε το γαλήνι μεγάλη. Ανησυχούμε λοιπόν και εμείς. Και όπως ορθώς είπε ένας νέος ιεράρχης, ο οποίος είναι άξιος τιμής και υπολείψιος και είναι και ρήτορ σπουδαίος και μια ελπής του μέλλοντος, ο Άγιος Δημητριάδος, ο Χριστόδουλος, έγραψε άρθρο σπουδαιότατον «Βυθιζόμεθα». Βουλιάζομαι. Ανησυχούμε λοιπόν και εμείς. Σε αυτή την περίοδο που ευρισκόμεθα της μεγάλης αυτής διαταραχής και ανησυχίας, πρέπει εμείς οι κύριοι του Ευαγγελίου να ενισχύσουμε το λαό μας. Παρηγορείται το λαό μας. Ο δε Ισαΐας λέγει «Καρδία ανημένε και γόνατα παραλυμένα ανορθώσατε», λέει. «Γόνατα που κλονίζετε να πέσετε, στεραχτερώσετε τα γόνατά σας, βαδίσετε ψηλά». Ναι, αυτό λέει. Και εμείς λοιπόν, εγώ ως κήρυκες του Ευαγγελίου, σαλπιγκτής της αιωνιότητος, έρχομαι σήμερα να σας ρίψω ένα σύνθημα. Ένα σύνθημα ηρωικό, ένα σύνθημα που πρέπει να γίνει σύνθημα όλων. Σύνθημα των επισκόπων, σύνθημα των ιερέων, σύνθημα των γυναικών, σύνθημα των ανδρών, σύνθημα όλων. Και αν γίνει το σύνθημα αυτό, η νίκη είναι βεβαία. Ποιο το σύνθημα? Το παίρνω, έχω ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν αξιώσει ο Θεός και το γράψω. Έζησα ένα πολύ πλαχτό βίο, πάρα πολύ πολύ πλαχτό βίο, τις δυσκότερες περίοδες που θυμάμαι και κλαίω πώς ακόμα ζω και υπάρχω στην ζωή. 52 χρόνια φορώ το ράσο αυτό που είναι κάρβουνο αναμένο μέσα στα στήθη μου. Και μέσα στα χρόνια αυτά έχω πολλές αναμνήσεις. Έχω αναμνήσεις. Σκέφτομαι να γράψω ένα βιβλίο πάνω από 1000 σελίδες, αν αξιώσει ο Θεός, με τίτλο «Οι αναμνήσεις μου». Ως ιεροκήρυκος. Εμνήστην, και να βάλω ρητό απ' έξω, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εμπάστης έργη σου. Λοιπόν, ανοίγω το βιβλίο αυτό των αμνήσεων και φέρνω μια εικόνα από το βιβλίο αυτό, από τη ζωή, την πολύ πλοκτών ζωή μου. Ποια εικόνα? Είναι το 1945. Πολλοί από εσάς θα είστε αγέννητοι. Ήταν το έτος εκείνο που ύστερα από 4 χρόνια φοβεράς κατοχής, που πεθάνε 500.000 Έλληνες, αιωνία αυτών η μνήμη. Βγήκε, ετελείωσε ο πόλεμος, ο παγκόσμιος, ο δεύτερος παγκόσμιος, και η Ελλάς βγήκε εμόφυρτος, ρατσιάδιτος, ελεηνής, σχέρεθρον, βγήκε η Ελλάς. Και είπαμε όλοι, δόξασαι ο Θεός. Αλλά δεν προλάβαμε να πούμε το δόξα ο Θεός και αμέσως φωνάξαμε όλοι, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διότι τι, παρουσιάστηκε ανελπίστος, ένας κίνδυνος μεγαλύτερος, που εμείς οι παλαιότεροι εκ βάθος καρδίας ευχόμεθα, ένας νέος πόλεμος, ο χειρότερος όλων των πολέμων, και ο χειρότερος όλων των πολέμων είναι
αυτό που εύχεται στην αρτοκλασία η ευχή μας, σώσε μας Κύριε ξυσμού, σεισμού, καποντισμού, πυρώσου μαχαίρα, εμφυλίου πολέμου. Ενέσκυψε εμφύλιος πόλεμος ή ενταρτοπόλεμος όπως θέλω να το ονομάζω, εμφύλιος πόλεμος ενέσκυψε. Δεν κατηγορώ κανένα. Με συμπάθεια βλέπουμε την προσπάθεια το έθνος μας να συμφιλειωθεί και να αποκτήσει την ενότητα η οποία είναι απαραίτητος για να επιβιώσει το ιστορικό μας αυτό έθνος. Τότε λοιπόν εκεί παιδιά της Ελλάδος, παιδιά της Ελλάδος που θύματα, έγιναν θύματα μιας αγρίας προπαγάνδας. Αγάνδας η οποία κατευθύνεται όχι τόσο από την Ιάνσιχτον και από την Ιάνσιχτον, αλλά προπαντός κατευθύνεται από τη Μόσχα, όπου εκεί είναι τέρας της κολάσεως, δεν το λέμε εμείς. Τέρας, σατανάς, αντίχριστος, που τώρα γκρεμίζουν τα αγαλματά του και αναθερούν τα σδίκας, που κατεδίκασε χιλιάδες Ρώσους εις θάνατον. Το τέρας αυτό, ο Στάλιν, αυτός υπεκίνησε αυτόν τον πόλεμο εναντίον της μικράς μας πατρίδος, με την δίψα, με τον πόθο να γίνει η Ελλάς ένα είδος πρωτεκτοράτο, μια επαρχία της απαράντου αυτοκρατορίας, του τρόμου, της αθείας και της αθείας κλπ. Έβαλε και έγινε ο εμφύλιος αυτός πόλεμος, τρομερός πόλεμος. Η Ελλάς εκινδύνευε. Εκινδύνευε η ακεραιότης της. Η Βόρειος, ιδίως η Μακεδονία εκινδύνευε, αλλά περισσότερο από την ακεραιότητα της Ελλάδος εκινδύνευε η ελευθερία των Ελλήνων. Ο δε Έλλην δεν μπορεί να ζει στη σκλαβιά. Δεν είμαστε Αλβανοί, ούτε άλλος λαός. Είμαστε λαός που έχουμε στα βάθη της καρδιάς μας την δίψα της ελευθερίας. Και όπως το ψάρι δεν ζει στην αμμουδιά, έτσι και ο Έλληνας δεν ζει στη μαύρη της σκλαβιά. Ή οδήποτε είδους σκλαβιά δεν ζει ο Έλληνας. Σε αυτή τη σκλαβιά λοιπόν. Και κάλεσε ο Θεός, κάλεσε οι πατρί συγκινήνω είτε παιδες Ελλήνων. Και επιστρατεύθημε και εμείς νεαροί κληρικοί τότε επιστρατεύθημε. Στα γραβενά νύχτα, μεσάνυχτα χτυπήσαν την πόρτα. Επιστρατεύεσαι. Μπορούσαν να αφήσουμε τα παιδιά της Ελλάδος που γονίζονται υπερπίστεως και πατρίδος. Έτσι. Και ανεβήκαμε στα ψηλά βουνά τρία ολόκληρα χρόνια. Ψηλά βουνά, κορυφές απάνω. Κορυφές, ψηλές απάνω. Και εκεί εθαύμασα την Ελλάδα. Την Ελλάδα της πίστεως. Ένα μόνο σας διηγούμε που είναι σχετικό με το κήρυγμά μου, ότι είχα φτάσει απ' έξω από την Καστοριά στον Μπίκοβικ, ένα βουνό ψηλό. Εκεί λοιπόν εφύλαγε, ήταν ένα τάγμα. Τι τάγμα? Τάγμα ηρώων. Τάγμα που το διοικούσε ένας έξοχος, δεν ξέρω αν ζει, έμαθα ότι ζει τώρα, είναι άρρωστος, Βασίλερος λέγεται. Δεν ξέρω αν ζει, ζει νομίζω. Ζει, ναι. Έξοχος, υπέροχος. Το τάγμα το επίστευε ακράδαντα εις τον Κύριο μας Χριστό. Στο τάγμα του βλαστήμια δεν οικούεται. Καμία βλαστήμια δεν οικούεται. Στο τάγμα του νηστεία Τετάρτη Παρασκευή. Το τάγμα του ήταν τάγμα χριστιανών στρατιωτών. Εκεί λοιπόν ψηλά στα υψώματα, εκεί σε κάποιο άλλο ύψωμα, κοιτάζω μια μέρα ένα σύνθημα, το πέραξε το οποίο θα γίνει και σύνθημα δικό μας. Παιδιά του τάγματος, παιδιά της Ελλάδος μας, που πετούσαν μέχρι τα ουράνια, πήγαν στο ποτάμι και διαλέξανε άσπρα χαλικάκια. Είδατε το ρεύμα κυλάει τις πέτρες και τις κάνει χαλίκια. Εμάζουσε λοιπόν τα χαλίκια εκείνα, άσπρα χαλικάκια, και γράψανε πάνω σε ένα λόγο ψηλά, μεγάλα αυτά να φαίνεται από μακριά και φωτίζονται τη νύχτα με προβολέα, και έγραφε τρεις λέξεις, σημαντικές λέξεις, που ήταν το σύνθημα όλων των ηρωικών εκείνων παιδιών που εθυσιάστησαν τα δύο τα μεγαλύτερα νεκροταφεία της Ελλάδος, της Καστοριάς και της Φλωρίνης. Το ένα έχει 450 και το άλλο έχει 500. Αιωνία των μνήμη των παιδιών αυτών της Ελλάδος που ανέβηκαν στα ψηλά εκείνα βουνά. Και είχαν γράψει λοιπόν επάνω στο λόφο ψηλά στο βουνό τρεις λέξεις με χαλικάκια, με άσπρα πετραδάκια. Πίστης, αγών, νίκη. Τα τρία αυτά. Και έτσι ευάδησαν. Επίστεψαν στην Ελλάδα μας, επίστεψαν στα αιώνια ιδανικά μας, επίστεψαν σαν το Μακρυγιάννη και ευάδησαν την οδόν του τιμής και του καθήκοντος. Και ηγονίστησαν κρατεώς και ενίκησαν. Και ήδη η σημαία μας κυματίζει απάνω στην Ακρόπολη μας και κάτω από τη σκιά της Γαρονεύκου. Δεξιοί και αριστεροί και οι πάντες απολαμβάνουν τα αγαθά μιας ελευθέρας δημοκρατικής πολιτείας. Τι θέλω, παράδειγμα το έχω. Εάν το σύνθημα αυτό γύρμοζε εις τους στρατιώτας εκείνους τους αερόποδας,
πολύ περισσότερο αρμόζει σε εμάς τους χριστιανούς, διότι και εμείς στρατιώτε είμεθα, στρατιώτε Ιησού Χριστού, και καλούμεθα να δώσουμε μια μάχη, ένα αγώνα κρατεών, ισχυρών, μεγάλων, λιγκιώδη αγώνα. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, ούτε αστή πάλι προς σάρκα και αίμα, αλλά προς αρχάς, προς εξουσίας του κοσμοκράτορος τούτου. Έχουν να παλέψουμε και πρέπει να αγωνιστούμε, αλλά προϋπόθεση του αγώνος, του αγώνος είναι η πίστη, να πιστεύουμε. Μεγάλο πράγμα είναι η πίστη. Λέγοντας δε πίστη, ιδίως εννοούμε την πίστη στον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστόν. Πίστη εννοούμε στα λόγια Του, τα θάνατα λόγια Του. Πίστη εις το Ευαγγελιόν Του, πίστη εις τις υποσχέσεις που έδωκε. Πίστη, πού είμαστε είναι την πίστη. Ναι, είπε ο Κύριος, είπε εξαφρομής, είπε ο Χριστός στους μαθητάς Του, που είχαν επιστρέψει στους 70 Αποστόλους, μαθητάς, που είναι το δεύτερο κύκλο, που επέστρεφαν από μία πρώτη περιοδία και κατήγαν νίκας και ξέβραν δαιμόνια. Και είπε ο Χριστός, είπε ότι θα σας δώσω δύναμη, λέει, δύναμη μεγάλη, και θα πατείτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και θα συντρίβετε όλη τη δύναμη του εχθρού. Το είναι υπόσχεση του Χριστού, την έδωσε ο Χριστός, την υπόσχεση αυτή. Επίσης, σε μια άλλη περίπτωση, στον τελευταίο αποχαιρετιστήριο λόγο, που όποιος έχει καρδιά κλαίει να διαβάσει, είχα ένα γέροντα ιερέα πάνω στα σύνορα που κάθε βράδυ δεν κοιμάται εάν δεν διάβαζε τα 12 Ευαγγέλια, ιδίως το πρώτο Ευαγγέλιο. Συγκλονιστικό είναι. Η τελευταία αποχαιρετιστήριο σε ομιλία στους μαθητάς του και είπε μεταξύ των άλλων: «Εν τον κόσμο θλίψη να έξετε, αλλά θα αρσείτε, εγώ δεν νίκα τον κόσμο». Έχετε θάρρος τον κόσμο αυτό. Και ακόμα περισσότερο βλέπουμε μέσα, πήγατε σήμερα στις εκκλησίες, είστε πιστεύω να εκκλησιάζεστε, να αγαπάτε τον εκκλησιασμό. Χριστιανός που δεν εκκλησιάζεται δεν είναι χριστιανός, είναι επαναγκαίο. Εκεί λοιπόν σήμερα ακούσατε, θα μου πείτε το δοξαστικό της σημερινής ημέρας. Μπρος, θα μου το πει να κάνω ένα τεστ τώρα κι εγώ. Το δοξαστικό της σημερινής ημέρας. Μπρος. Ναι, έτσι μπράβο. Στο όρος λέει τις μαθητές επιγωμένης. Ότι λέει εκεί είναι το τέλος, είναι το τέλος του καταμαθαίου Ευαγγελίου. Έτσι τελειώνει το καταμαθαίο Ευαγγέλιο. Ότι ο Χριστός τους πήρε στο όρος την ημέρα της αναλήψεως, πήγε ψηλά στο όρος εκείνο. Και εκεί λοιπόν τους είπε ότι τους έδωσε διατάγη και ρίξατε εις των εφουρανών. Όπου υπάρχει άνθρωπος, είτε εις των βόρειων πόλων, είτε στο νότιο πόλων, είτε πέρα μακριά εις των υπουρανών, και ρίξατε το Ευαγγέλιο ατρομήτως. Βαπτίζοντας αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και τους είπε, τους έδωσε μια μεγάλη υπόσχεση. Ο αψευδής, έτσι τον ονομάζουν, ο αψευδής, επιγγείλα το λέει, μια λέξη αρχαία, σπουδαία λέξη. Συνδεονίζει πάσα σας ημέρα της ζωής. Τώρα, αν πας στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, τουρκικά, κινέζικα είναι. Ας είναι καλά ο κύριος Ράλης, ο οποίος εκαυχήθη στην Βουλή των Ελλήνων, ότι σήμερα ενταφιάζομαι την αρχαία ελληνική γλώσσα. Αυτή πράξανε. Όλοι τους συνεργήσαν σε αυτό το φοβερό έγκλημα. Σήμερα τίποτε, συνδεονίζει. Πώς το μεταφράσαμε, τους έδωσε ότι εγώ θα είμαι πάντα μαζί σας. Δεν θα λείψω ποτέ από την ανθρωπότητα. Σε ονδήποτε εποχή, σε ονδήποτε καιρούς, σε δίποτε, είτε χειμώνα, είτε καλοκαίρι, είτε αυδία, είτε όπου να είναι, πάντοτε θα είμαι συνδεονίζει. Αοράτος μένε στον ουρανό. Αόρατος μένει εδώ, αλλά είναι πάντοτε ο Χριστός μαζί, αόρατος ο Χριστός. Συνδεονίζει πάστα σήμερα στη ζωή σας. Τέτοια υπόσχεση έδωσε ο Χριστός. Και είναι αψευδής. Θα πει, δεν είναι ψεύτης. Πας άνθρωπος ψεύτης. Οι πολιτικοί δεν ασχολούμαι με ένα. Πρώτων εκλογών θα ακούσετε, θα κάνετε, πάρετε ένα μολύβι και γράφετε πρώτων εκλογών, ιδίως για ένα. Θα. Και από αυτά τα θα, ομιλώ γενικώς και ορίστως, από αυτά τα θα, ούτε ένα δεν πραγματοποιούν. Βρε καμένε κόσμε, λαέ, πάντοτε προδομένε, πάντοτε. Και είσαι προδομένος γιατί είσαι και είσαι άξιος προδοσίας. Γιατί στο Χριστό δεν πιστεύει. Αψευδής,
αψευδής, λέει, πενγύρια του αψευδής, μας έδωσε υπόσχεση. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει, κρατώ στα χέρια μου γραμμάτιον. Το δε γραμμάτιον το οποίο κρατούμε στα χέρια μας είναι ότι με θυμώνει μη πάστας ημέρας της ζωής μας. Αυτή είναι η γλυκιά μας παρηγορά. Πίστη λοιπόν εις τα λόγια του Χριστού μας. Πώς λοιπόν αμφιβάλλουμε πριν της νίκης, όσονδήποτε ολί και να είμεθα, αλλά ειδικότερον καλείται πίστη, όχι απλώς στο Χριστό, αλλά καλούμε πίστη εις τον Χριστό, τον εσταυρωμένον Θεό μας. Αυτό είναι η πίστη μας, τον εσταυρωμένο Θεό μας. Όσοι θέλετε, διαβάστε το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο προς Κορινθίους και λέγουν οι Έλληνες, λέει, σοφία ζητούσι. Οι Εβραίοι σημείων ζητούσι, σημεία και τέρατα. Εμείς δε κηρύσσομεν Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένον, Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Αυτό είναι η δύναμή μας, Θεού σοφία. Αυτό το κήρυγμά μας. Και ουκεί δε τι είναι ημίν, ημίν Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Προτύπωσε ο Σταυρός. Εκεί ενίκησε. Ο Χριστός ενίκησε. Και με τη δασκαλία του ενίκησε, που είναι ανυπέρβλητος. Και με την αγιότητά του ενίκησε τη ελέγχη περαιμαρτία. Ενίκησε με τα θαύματά του, αλλά προπαντός συντριπτική νίκη. Τελειωτική νίκη υπήρξε το Γολγοθάς. Εκεί, όπως είπε κάποιος φιλόσοφος, υπήρξε το Βατερλό του Σατανά. Όπως το Βατερλό, ο Ναπολέος συγκέντρωσε φάλαγγας και στρατών πολύ και προσεπόθησε να νικήσει και να υποτάξει ολόκληρο την Ευρώπη, αλλά στο Βατερλό έπεσε, όπως λέει ο Ουγγό, πολλοί σταγόνες του ουρανού διάλυσαν τη στρατιά εκείνη και το Βατερλό. Το Βατερλό του Σατανά, να φέρω μια εικόνα, υπήρξε ο Σταυρωμένος. Εκεί ετάφη, εκεί νίκησε, εκεί θριάμβευσε. Είδε τόση μεγάλη σημασία ο Σταυρός του Κυρίου, ώστε χίλια χρόνια προτού να εμφανιστεί ο Σταυρός, τον είδαν το Σταυρό, εθεάθη ο Σταυρός. Χίλια χρόνια. Μάλιστα, πώς είναι αυτό, πώς είναι δυνατόν, προτού να εμφανιστεί ο Σταυρός επάνω στον Γολγοθά, εθεάθη, προτυπούμενος μέσα στα σελίδα της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Σταυρός στην Παλαιά Διαθήκη. Ένα να φέρω και επήγε η ώρα. Έχω ρολόι τώρα μπροστά, κοιτάζω. Δεν θα κουράσω. Λοιπόν, εδώ. Συνεπώς, λέγει εκεί η Σταυρός ότι είδε, λέει, ο Μωυσής τον είδε τον Σταυρό. Πού τον είδε, όταν προχώρησαν ελευθερωθέντες από την δουλεία του Φαραώ, προχώρησαν στην Ερυθρά Θάλασσα και όπιστεν αυτού ήρχονται οι φάλαγγες του Φαραώ και ήταν πλέον αδιέξοδο, δεν είχαν που να πάνε. Μη φοβήστε τους, λέει. Πήρε το ραβδί του, που είναι σύμβολο του Σταυρού. Και τι έκανε, Σταυρόν χαράξας Μωυσής, τριθράν διέταμε. Έτσι. Πήρε το Σταυρό, τον έκανε το Σταυρό, έκανε έτσι. Ας μην πιστεύουν οι άψοι δικαιωμάτους. Και αμέσως λέει, τα νερά στάθηκαν έτσι. Τι, σαν τι. Και φάνει ο πυθμήν της θαλάσσης. Πυθμήν και μέσα από την δίωδον αυτήν των διάδρομων, δεξιά και αριστερά, ποιος τολμούσε να μπει μέσα. Προχώρησε με τη ράβδο του και βγήκε έξω. Και μόλις τόλμησε να μπουν μέσα η στρατιά των Φαραώ, πάλι το Σταυρό έκανε και τα τείχη έπεσαν και ετάφησαν κάτω από τα ύδατα εκείνα. Σταυρός επίσης με το ράβδο του, τη θαυματολογική ράβδο, σύμβολο του Σταυρού, με τον Σταυρό πάλι εκείνο, πλησίασε ένα βράχο, δίψα μεγάλη. Μη φοβήστε, του λέει. Και πήρε το ραβδί του και χτύπησε βράχον και ο βράχος έγινε αξιός ποταμός. Ποταμό, ποτάμια που εποτίσαν όλοι οι Εβραίοι. Και μια άλλη περίπτωση, όταν είχαν Αμαλικίτες και τους νικούσαν Αμαλικίτες, τότε ο Μωυσής ύψωσε τα σχήρα του. Έτσι ύψωσε, και όσον καιρό είχε υψωμένα στα σχήρα του, νικούσε. Και όταν κουραστήκανε, δύο δεξιά και αριστερά, τα κρατούσαν τα χέρια και νίκησαν τους Αμαλικίτες κλπ. Και ο άνθρωπος, σημειώστε μια λέξη, είναι σταυροειδής ο άνθρωπος. Τον έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο σταυροειδή. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο σταυροειδή. Να, Σταυρός είναι. Σταυροειδή έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο. Και για να γίνει Θεοειδής, πρέπει να γίνει Σταυροειδής. Κατά την αντίληψη, η διδασκαλία του Αποστόλου. Έτσι λέει τα πράγματα. Αυτά είναι. Δύο λίγο ανθίγω το θέμα το τεράστιο. Για να σας δείξω πίστη στον Χριστό, όχι απλώς τον Χριστό, σαν φιλόσοφο, σαν κοινιολόγο, αλλά Χριστός, ο οποίος εκτίσεων, στερέωσεων, Κύριε, την Εκκλησία, είναι εκτίσω το τιμίο σου αίματι. Τι είναι η διδασκαλία, πίστη στον Χριστορωμένο Λειτουργήν του κόσμου. Και έχουμε παραδείγματα πίστεως στον Σταυρωμένο. Παραδείγματα έχουμε, ποιο παράδειγμα. Έχουμε ένα από τον Άγιο, τον οποίο εκτιμώ και αγαπώ και εσείς τον αγαπάτε, ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Πολύ αγαπούσε το Σταυρό του Κυρίου.
Όπου πήγαινε στο σκλαβωμένο γένος, ύψωνε σταυρό. Και κάτω από το σταυρό εκείνηται τα αιώνια ρήματα που μέχρι τώρα θυμούνται και θα θυμούνται εις αιώνας αιώνων οι Έλληνες. Λόγια σοφά, προφητικά, αιώνια λόγια του Κοσμά του Ανατολού, και πιστεύω ότι περισσότεροι από εσάς θα έχετε διαβάσει τον Κοσμά του Ανατολού. Μάλιστα, έτσι είναι ο Κοσμάς. Και μάλιστα λέγει στο βίο του στο Θεσσαλό, πήγε στον κάμπο της Θεσσαλίας, σε ένα χωριό, και έστεισε ένα σταυρό. Τον στήσανε τον σταυρό. Κόψανε δέντρα, τον πελεκίσανε, κάνανε ένα σταυρό. Και κήρυξε. Και εκεί έμενε ο σταυρός. Μια μέρα λέει, περνούσε με καβάλα ένας υπερήφανος αγάς. Λέει, τι είναι εδώ πέρα, λέει, σταυρός. Τον έφτισε. Και κατέβηκε κάτω από το άλογο του ο υπερήφανος αυτός αγάς και τον διέλυσε τον σταυρό και τον έκανε σανίδια του κρεβατιού του. Τον πελέτησε. Τον πελέτησε και τον έκανε σανίδια. Και τα φόρτωσε στο άλογο του και πήγε και τα έβαλε για να τον περιφρονήσει. Και τα έβαλε στο κρεβάτι του, έκανε το κρεβάτι και έβαλε τα σανίδια αυτά το σταυρό και κοιμήθηκε. Ανετράπη και σηκώθηκε έντρομος και το κατάλαβε ότι το κάνει αυτό και το πρωί πήρε τα ξύλα, τα ίνωσε, τα έκανε σταυρό, τα φορτώθηκε στον ώμο το σταυρό και τον πήγε και τον έστεισε εκεί πέρα. Και περνούσε ο αγάς κάθε μέρα και άναβε κερί. Ήταν ιστορικά γεγονότα. Σταυρός, τον αγαπούσε ο Κοσμάς το σταυρό του Κυρίου και μοίρασε χιλιάδες σταυρουδάκια. Συγκινήθηκα όταν πήγα σε ένα χωριό των Γρεβενών, σε Ατίστης λέγεται Άγιος Κοσμάς που αγαπούν και που εκεί ένα δικό μας επιτελείο εκφοιτητών χτίσαμε ωραίο ναό, τον πρώτο ναό, τον Αγίο Κοσμά εκεί πέρα. Ίσως να είναι και εδώ κάποιος ηλικιωμένος που θα είναι τώρα 20 ετών που πήγε προς τα επάνω εκεί. Και εκεί λοιπόν μου δείχνει κάτι και ένα σταυρό που μου λέγανε να μας δώσεις διαμάντια και να μας δώσεις πριλάντια και λίγο δεν το δίνουμε. Ήταν ένα σταυρό που τον είχαν από τον Άγιο Κοσμά, τον φυλάγανε εκεί πέρα. Λοιπόν, τον Κοσμάς λοιπόν, ήταν ο Κοσμάς. Ο Κοσμάς. Μάλιστα. Και όχι μόνο ο Κοσμάς ο Αιτωλός, το σταυρό μας, ο σταυρός του Κυρίου ήταν σπουδαίο. Πού να τι πούμε, παραδείγματα πολλά, πω δύο τρίτα ακόμα, πίστεως στον Σταυρωμένο, στον Σταυρωμένο Λυτρωτή. Το 1821 που επαναστάτησαν οι Έλληνες εναντίον της σκλαβιάς 400 αιών, ήταν μικρό το κατόρθωμα. Δεν ήταν μικρό το κατόρθωμα, ήταν μεγάλο το κατόρθωμα. Τι το κατόρθωμα, και ότι εκεί στο Ιάσιον πέρα στη Ρουμανία οι ψηλάντες ύψωσαν σταυρών. Κάτω από τη σκιά του σταυρού δίνουμε τη μάχη εναντίον των Τούρκων. Εν τούτο νίκα ο ψηλάντης και η στρατιώτη αξιωματική. Το 1000 παρατρέχω να φέρω πολλά παραδείγματα, σπέδω να τελειώσω το κήρυγμα, αλλά εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω και στο 1912 όταν η μικρά Ελλάς της Μελούνας ευτερήγησε και πέταξε μακριά και έφτασε μέχρι Σόφια και Αγκύρας. Εκεί τα παιδιά της Ελλάδος είχαν το σταυρό. Όλα πιστεύαν στο σταυρωμένο, αστερωμένο. Ιδίως δεν πίστευε ο Κουντουριώτης ο Παύλος, που είχε ένα κράβι η Ελλάδα, τον Αβέροφ. Και όταν πλησίαζε η μάχη των Δαδαλελίων και λοιπά, προχώρησε ατρόμητος, πήρε ένα σταυρό από το είχε πάρει από κάτω από τα Ιεροσόλυμα. Τον έβαλε πάνω στη γέφυρα και είπε, με τη βοήθεια του σταυρού, του Θεού, ακάθεκτη βαίνομεν κατά του προαιωνίου εχθρού του γένους μας. Και νίκησε. Ένα καράβι εμάντρωσε μέσα στα Δαρδανέλια. Αλλά ήταν Κοντοριώτης, πίστευε στο Θεό. Πίστευε στο Θεό. Πίστευε. Και τα παιδιά της Ελλάδος το 1940 που φύγανε, 40 και είναι αρκετοί εδώ, ήταν γέροντες πλέον ασπρομάλιδες, ηρωικά πρόσωπα, γέροντες ευάσμοι, που ανεβήκαν στα ψηλά βουνά της Αλβανίας επάνω. Όταν έως εχθρός υπήλυσε την ακαιρεότητα και ελευθερία της πατρίδας μας, θυμούμαι εγώ στο Μεσολόγγι, στο σταθμό του Μεσολογγίου, ερχόντανε οι γιαγιάδες, οι γυναίκες, έφυγε το ηρωικό σύνταγμα της Μεσολογγίου, υπό Κατσότα, έφτασε πέρα μακριά, αγωνιστέ, σπουδαίοι. Οι μανάδες τους έδωνε ένα σταυρουδάκι. Πάρε σταυρουδάκι, παιδί μου, ένα σταυρουδάκι. Πάρε σταυρουδάκι, τους κρεμάσανε το σταυρουδάκι. Έτσι, στα στήθη των. Αυτή ήταν η Ελλάς. Η Ελλάς, εκείνη η πραγματική Ελλάς. Μάλιστα. Αυτή ήταν ο Σταυρός, η νίκη, ο Σταυρωμένος Λυτρωτή. Το είπε ο Κύριος, το είπε και ο Λόγος του είναι αληθινός. Ότι είδατε, πίστη λοιπόν στον Χριστό, πίστη στον Σταυρωμένο Λυτρωτή του κόσμου. Πίστη, μακράνης πίστη. Εκείνα τα παιδιά του 12, τα παιδιά του 21, τα παιδιά του 12, τα 140, ήταν στρατιώτες
του μεγάλου, μεγάλου Κωνσταντίνου, σαν στρατιώτη του μεγάλου Κωνσταντίνου. Και όπως εκείνος με το εντούτονικα ενίτησε παρά την Μαλβία γέφυρα τα στρατιά των εχθρών, έτσι και αυτοί ενίτησαν και δόξα την πατρίδα με τον Σταυρό του Κυρίου. Μάλιστα. Τώρα νεοτέρος, απόπειρα γινόταν να ξεκρεμάσαμε. Ήταν περίοδος για την οποία οι γονείς και διαμαρτυρήθηκαν εντονότατα. Και ήταν μια αιτία διωγμού μου ότι ξερίζωσαν από το Σταυρό, από τις σημαίες το Σταυρό. Λοιπόν, τότε επί δικατορίας, αλλά και οι άλλοι είναι καλύτεροι, οι οποίοι θέλουν αντί του Σταυρού να βάλουν σύμβολα του μαρξισμού. Άλλα πράγματα. Πιστεύουν. Πιστεύουν πλέον στο Σταυρό. Πιστεύουν σε άλλα σύμβολα. Σύμβολα πιστεύουν. Όχι στον σταυρωμένο ιδρωτή του κόσμου. Λοιπόν, ο Σταυρός λέγει ο Κύριος ότι σε μια περίπτωση που οι μαθητές δεν μπορούσαν να βγάλουν τα δαιμόνια δεν μπορούσαν να τα βγάλουν. Λέει, γιατί, είπε ο Χριστός, δεν μπορούσαν να βγάλουν τα δαιμόνια. Για την απιστία ημών. Και τους είπε ότι αν έχετε πίστη ο σκόκον συνάπεως. Αν έχετε, λέει, πίστη, ένα μικρό πράγμα είναι το συνάπιο, ο σπόρος συναπιού, αλλά έχει μέσα ζωή, ζωή έχει, φωτιά, δέντρο γίνεται, δεντρίλιο ολόκληρο γίνεται. Αν έχετε λοιπόν θεραμήν και ζωγόνο πίστη, τότε από την πίστη αυτή που ψάλλει το μεγαλείο της, το μεγαλείο του το ψάλλει στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής ο Απόστολος Παύλος, αν έχετε πίστη, λέει, ο σκόκος συνάπιος, τι περίγω πράγμα, είπε ο Χριστός. Ερείτε, λέει, το όρι τούτο, θα πείτε στο βουνό, φύγε, φύγε. Και το βουνά θα ξεριζώνεται και θα πέφτει στη θάλασσα. Τι σημαίνει, πώς τερμινεύεται αυτό το ρητό. Έχει δύο ερμηνείες, και η μία σωστή και η άλλη σωστή. Ναι, κάποιος Εβραίος κορόδευε τον Πατριάρχη, λέει ο Κοσμάς το λέει αυτό. Ακούς, λέει, και παραμύθια που λέει το Ευαγγέλιο, ότι λέει, αν πήμουνε στο βουνό, λέει, το ξεριζώσουμε, θα το ξεριζώσει το βουνό και θα πέσει μέσα στη θάλασσα και θα χαθεί μέσα στη θάλασσα. Ναι, λέει, κάλεσε λοιπόν τον Πατριάρχη, λέει, αυτός ο διοικητής εκεί, ο βασιλιάς, και του λέει, έλα εδώ, τι λέει το Ευαγγέλιο, φέρ' τον, λέει, τον Εβραίο. Τον έφερε τον Εβραίο, κάνει λοιπόν αυτός ο Πατριάρχης, πιστός άνθρωπος, άγιος άνθρωπος, ας μην πιστεύουν οι άπιστοι, δικαιωμάτως. Έκανε λοιπόν το σταυρό του, τρεις φορές παρεκάλεσε τον Θεό, και το βουνό ξεριζώθηκε και ερχόταν κατ' επάνω στον Εβραίο. Χάθηκα, λέει, χάθηκα, πιστεύω. Ναι. Αλλά η βαθυτέρα έννοια, όπως τριμηνεύουν Χρυσόστομο και Βασίλη και λοιπά, δεν είναι τα φυσικά, το φυσικό όρος. Εύκολο να ξεριζώσεις τον Όλυμπο και εύκολο να ξεριζώσεις τα Σάλπις και έξω να ξεριζώσεις τα Ιμαλάγια. Τότε όρη μεγάλα, τα εμπόδια, τα φοβερά, ποια είναι τα δύο βουνά. Ξερίζεις όχι ένα βουνό, πολλά βουνά. Τα κυριότερα βουνά που ξερίζεις ο χριστιανισμός, ποιο ήτανε, ο Ιουδαϊσμός και η ιδωλολατρία. Με τι, με 12 μαθητάς και αποστόλους. Αν έχετε πίστη, θα ξεριζώσετε τον Ιουδαϊσμό, θα ξεριζώσετε την ιδωλολατρία, θα εξουδώσετε πάνω σύστημα αντιστρατευόμενο τον νόμο του Θεού για να δημιουργήσετε την βασιλεία του Θεού. Πίστη λοιπόν, αυτό είναι. Το πρώτο λοιπόν το εξήγησα, πίστη εις τον Σταυρωμένο και ειδικότερον πίστη εις τον Σταυρό του Κυρίου. Μετά την πίστη το δεύτερο. Το δεύτερο, αγών! Α, όχι έτσι, με σταυρωμένα χέρια. Πες σε σήκω να σε φάω, σαν ένα αρχιεντιμπέλαρος που πήγε κάτω από μια σικιά και ξαπλώθηκε και λέει τώρα, λέει, βαριούνται να πάει να κόψει σίκα. Λέει, περίμενε από κάτω και περίμενε να πες το σήκω. Ναι, όχι τέτοια, δεν παιδιά, όχι. Αγών! Αγών, συν Αθηνά και Χειρακίνη λένε, θα αγωνιστείς, πιστεύεις, θα αγωνιστείς. Οσονδήποτε και όλοι, τότε θα έρχεται η νίκη, μνήστη. Αγών, τι αγών, θα έπρεπε να γίνει ιδιαίτερο κήρυγμα αυτό και θα δώσει ο Θεός, εάν μου δώσει ο Θεός, νήμα ζωής ακόμα σε εσείς τους πεινασμένους. Δεν χορταίνετε, όλο θέτε να ακούτε εσείς, δεν είναι έτσι, πεινασμένοι, δεν είστε πεινασμένοι. Αν πού να σας χορτάσω εγώ, δεν μπορώ να σας χορτάσω. Θα χορτάσετε να διαβάσετε συλλαξάρια. Θα χορτάσετε αν διαβάζετε βίους Αγίων, θα χορτάσετε εάν διαβάζετε Χρυσόστομο και Βασίλειον και Πατέρας της Γης. Αυτοί θα χορτάσετε. Τώρα εδώ εμείς ψυκάδα στενάς και ολίγα τεινά σας λέγουμε και σας αυξάνουμε την πείνα παρά να τελατώσουμε την πείνα σας. Λοιπόν, μακάρι οι πεινώντες. Εγώ χαίρο που έχω πεινώντας. Έχω χαίρο πεινώντας. Λοιπόν, μακάρι οι πεινώντες. Ότι χορταστήσονται, τι μεγάλος είναι ο Θεός μας, είδες. Λένε και οι μερικοί, ένας άρτος τον ευλόγησε, λέει ο Θεός, και φάγανε χιλιάδες,
Μα και εδώ το ίδιο κάναμε τώρα. Θεέ μου, τι θαύμα είναι αυτό. Και εγώ ευλογώ την ώρα αυτή και παίρνω ένα ψωμάκι μικρό και τρώτε όλοι σας εδώ πέρα. Όλοι σας. Όσο ο ένας και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος. Εντοκτεμαχίζει τον Άρτον. Κλάσας, εδώ και τις μαθητές, λάβετε, φάγετε. Μάλιστα, δεν είναι μόνο Θεία Κοινωνία. Προς Θεία Κοινωνία και ο Λόγος του Θεού. Άρτος αγγέλων τρέφονται ψυχέ των Θεών πεινώσει, λέει ο Γρηγόριος αυτός. Λοιπόν, τι έλεγαμε, ότι αγών χρειάζεται, προσπάθεια, αγωνίζεστε. Είναι το ρήμα του, του Ιησού του Ναζωραίου, αντίθετον προς το Κοράνιον που έχει το κισμέτ. Όχι, δραστηριότητα απαιτεί, είναι δραστήριος και μαχητής. Αγών εναντίον τριών εχθρών. Πρέπει να γίνουν τρία κηρύγματα. Το ένα είναι ποιος είναι ο χειρότερος εχθρός. Ο εαυτός μας είναι. Ο εαυτός μας είναι. Δεν υπάρχει άλλος. Για αυτόν λέει μια δικούντα, ούτε ο σατανάς μπορεί να τον δεκίσει, ούτε μπορεί να τον ευλάψει. Δεν έχω καιρό να τον αναπτύξω. Είναι η κακία μας, είναι τα πάθη μας, που έχουν ζωβολήσει σαν όροι μέσα βαθιά στην πνευματική μας ύπαρξη. Ω Θεέ μου, τι κακό είναι τούτο. Εσείς νικάτε τα πάθη σας και είστε ευτυχείς. Αλλά φοβερά τα πάθη, φοβερά. Θέτε παράδειγμα. Παράδειγμα, πάρτε ένα μικρό, ένα σήμαντο. Ένα σήμαντο που κυριεύει. Είναι ο καπνιστής, καπνίζει. Τι, λοιπόν, είδα καπνιστή εγώ που πέθανε και το τσιγάρο στο στόμα του είναι. Πέθανε, την ψυχή του έβγαινε, το χούι δεν τ' άφηνε. Ναι, δεν άφηνε το χούι, μάλιστα. Δεν τ' άφηνε το χούι. Είναι και μια φωτογραφία, νομίζω, μια εικόνα. Δεν τ' άφηνε το χούι. Βλέπετε, ένα μικρό πάθος, τι κυριαρχεί. Θέτει άλλο παράδειγμα, ο Φιλάργυρος στα 30 Αργυρία. Είδα εγώ άλλον που πέθανε, πήγε να τον ξεμολογήσει και αυτός είχε κοντά του ένα μπουγκί και χάδευε τις λίρες. Χάδευε τις λίρες. Άλλο κακό. Κακό αγών. Είναι δύο μικρός αγών κατά της Φιλάργυρίας. Θέτει άλλο, ένα άλλο εκεί πέρα. Έναν άλλο μηχό, γέρο, 70 χρονών. Ξέρω πόσο χρονών είναι, ξέρω τη γερολογία του. 70 χρονών εκεί πέρα. Παιδιά έχει. Γυναίκα έχει και λοιπά. Πήρε μια. Φωνάζει η γυναίκα του, φωνάζουν τα παιδιά. Κλαίνε τα παιδιά του, τα εγγόνια του κλαίνε. Η Ελλάς κλαίει, αναστενάζει. Ρεζίλ γεννήκαμε, δεν την αφήνει. Δεν τα λέμε μας σειρά αυτό, το λέμε με συμπάθεια, με συμπάθεια. Με συμπάθεια το λέμε. Διότι αυτός και ευφυΐα έχει και ικανότητα έχει και αυτοδημαγωγία έχει και λοιπά. Και νίτσε όλους τους αντιπάλους του νίτσε. Ενικήθη από τον εαυτόν του. Εντεύθεν και οι αρχαίοι προγονείς μας λέγανε αυτή η νίκη μεγάλη, τον νικάν τον εαυτόν. Δεν υπάρχει άλλη νίκη μεγαλύτερη. Αγών λοιπόν εναντίον του δεφθαρμένου εαυτού μας. Μπρος, κουράγιο, κουράγιο. Κάτι μου έρχεται να το πω την ώρα. Αν δεν το λέω γιατί αν το πω, δεν θα ξαναρθείτε. Δεν το λέω γιατί θα ρεώστε ζήτημα να έρθουν δεκάντρες. Δεν θέλω να τους χάσω. Όχι. Καλά, μην έχετε περιέργεια. Καλά, όλα θα τα πούμε σήμερα. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Σε ένα λαγίνι όλο το νερό του ποταμού. Σε παρακαλώ, κάντε υπομονή. Λοιπόν, αγώνα εναντίον του κόσμου. Του κόσμου, τι είναι ο κόσμος. Όταν λέει κόσμος είναι δύο κόσμοι. Είναι ο κόσμος ο φυσικός που έπλασε ο Θεός, ή Θεωτός, και ο κόσμος ο άλλος, στην έννοια της γραφής, είναι το σύνολο των αμαρτωλών και απίστων ανθρώπων που προσπαθούν να ξεριζώσουν πάσα έννοια ηθικής τάξεως και ακριβίας στον άνθρωπο. Αυτός είναι ο κόσμος, το σύνολο των ανθρώπων. Και ο κόσμος έχει δύο όπλα, τα φόβητρα και τα θέργητρα. Ποιο φοβάστε περισσότερο? Εγώ φοβούμαι τα θέργητρα περισσότερο. Τα θέργητρα είναι φοβερότερα. Και τα φόβητρα είναι. Είδες τώρα, δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα. Είδες δικαστέ, ανεβαίνουν πάνω, ούτε σταυροκάρνε, καθόνται εκεί πέρα και δικάζουν. Και αμφιβάλλω, εάν την ώρα που δικάζουν κάνουν προσευχή. Αμφιβάλλω, εάν κάνουν προσευχή. Και δικάζουν.
Τώρα δεν εγκρίνομαι τρομοκράτες, μην παραστεί αυτό το πράγμα, αλλά τώρα που αρχίσουν και δρούν οι τρομοκράτες κατά παραχώρηση Θεού, όχι κατά ευδοκία Θεού, συνομούμαστε θα πει το ένα από το άλλο. Λοιπόν τώρα υπό την γκάνη του περιστρόφου ας δικάσουν. Τώρα θα φανούνε ότι είναι ήρωες. Τώρα θα φανούνε είναι ήρωες. Τώρα θα φανούνε είναι ήρωες. Υπό την γκάνη του περιστρόφου πλέον. Υπό την γκάνη του περιστρόφου. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Έτσι. Φόβητρον. Μη φοβηθείτε. Πρέπει να έχει ηρωικό φρόνημα. Να υπολογίζει τον θάνατο. Σαν τα παιδιά αυτά που γνωρίσαμε πάνω στα ψηλά βουνά. Α, δεν τα ξεχάσω. Δεν τα ξεχάσω. Τα κοινωνούσαμε την προηγουμένη της ημέρας. Και όταν πλησιάζανε να κοινωνήσουν, την προηγουμένη των μαχών των μεγάλων, τα δάκρυά τους πέφτανε μέσα στο δισκοπότηρο. Δεν το ξαναείδα αυτό το πράγμα πουθενά. Μάλιστα, φόβητρα. Μη φοβού, φοβηθείτε από το μικρό το σώμα, τη δεν ψυχή μη δυναμένο να πολλές. Φοβού, μη φοβού, το ατρόμητος. Τα θέργητρα, ω τα θέργητρα, τρομερά είναι τα θέργητρα. Άνθρωποι που δεν εγκύθησαν από τα φόβητρα, εγκύθησαν από τα θέργητρα. Παράδειγμα είναι που δεν εγκύθηκε από τα θέργητρα, ένας Ιωσήφ. Ενίσχυε τα θέργητρα στην νεότητά του και έμεινε αθάνατος και αιώνιος. Μεγάλα πράγματα είναι αυτά. Αγών λοιπόν εναντίον του εαυτού μας. Αγών εναντίον του κόσμου, του αμαρτωλού κόσμου που μας σωθεί. Αγών ακόμα και του Σατανά, περί του οποίου πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερο λόγο, γιατί στην εποχή μας πλέον ο Σατανάς δεν πιστεύουν πλέον Σατανά. Έτσι. Είναι όργανα του διαβόλου πλέον και δεν πιστεύουν, ενώ τα κινεί ως ρομπότ. Τα κινεί, εν τούτους όμως δεν πιστεύουν. Και εναντίον του Σατανά, ο οποίος ένα μόνο επιθυμίζω, ως λέον οριόμενος. Οριόμενος, ζητών τι να καταπεί, σαν λιοντάρι. Κινιά τράχει δεξιά-αριστερά. Με όλα τα μέσα τα οποία διαθέτει της τεχνολογίας να κατασπράξει τον άνθρωπο. Ταύτα λοιπόν είναι. Εάν λοιπόν τούτο, συνεπώς τελειώσαμε το θηρήμα. Σας είπα λοιπόν τώρα, σας είπα ότι τώρα είναι πλέον, είναι τώρα οι αγωνιστές. Λοιπόν, ολίγοι θα νικήσουμε αν έχουμε τα σύνθημα αυτό το σύνθημα. Πίστης αγών νίκη. Απευθύνομαι στους ολίγους αγωνιστάς. Απευθύνομαι στους ολίγους αγωνιστάς. Ολίγοι είναι αγωνιζόμενοι. Πολύ ελάχιστοι είναι αγωνιζόμενοι. Αγωνιζόμενοι. Οι οποίοι είναι ολίγοι πλέον αυτοί. Πολύ ολίγοι έμειναν. Ολίγοι. Κάπου. Πρωτού να εγώ το μεσημέρι κάποιος μου είπε και με συνεκίνησε. Ξέρετε πόσο ολίγοι είναι αγωνιζόμενοι. Δεν σας είπα ότι μου έγραψε ένας από τη, πέρα από τα δωδεκάνησα. Γράμμα, στρατιώτης μου λέει, πάτερ μου λέει, υποφέρω. Μέσα στο λόγο μόνο εγώ πιστεύω στο Θεό. Οι άλλοι βλαστιμούν το Θεό μέρα νύχτα. Και ο στρατηγός τον βλαστιμά, λέει, και μας πειθώρησε και βλαστήμη στο στρατό Θεό. Μας πειθώρησε και βλαστήμη στο Χριστό. Κατάλαβες, ναι. Μάλιστα. Ένας έμενε, τον κροδεύουν οι πάντες. Και χθες πάει το μεσημέρι μου είπε κάποιος, ένας άλλος τότε, σε ένα πολεμικό μέσα 200 είναι και ένας μόνο, ένας πιστεύει στον Χριστό, δεν βλαστημάει, όλοι βλαστημάνε. Ολίγοι, πολύ ολίγοι, στα δάχτυλα. Ούτε τα φόβητρα φοβούνται, ούτε τα θέργητρα κάμπτονται από τα θέργητρα, ούτε οι υποσχέσεις του κόσμου τούτου είναι ικανά να τον προσπάσουν από την εγκάλη του εσταυρωμένου λύτρου του. Το μεσημέρι κάποιος, ένα πτωχαδάκι ευλογημένο με πολλά παιδιά, του λέω τι κάνεις, πού εργάζεσαι, να εργάζομαι λέει, πού εργάζεσαι κάπου λέει, πού είσαι σε μια εργασία, πώς είσαι με στην εργασία, καμιά πινταριά είμαι λέει. Και ξέρεις τι μου λένε λέει, τους λέω μερικά λόγια, από το κήρυγμα που ακούω, από τη δασκαλία, από το Ευαγγέλιο, τι μου λένε, είστε λέει, είσαι, του είπανε, ο κατεξαίρεσε άνθρωπος, ο κατεξαίρεσε άνθρωπος, δηλαδή αποτελείς μονάδα εδώ μέσα. Και αυτός απήντησε φιός. Είμαι κατ' εξαίρεση άνθρωπος για να μην γίνω όπως εσάς, να γίνετε όπως εσείς. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Μονάδες πλέον παρέμειναν μονάδες μέσα στον κόσμο τούτο. Ένας. Συ μαθητής του Χριστού που πας στα λύκεια, στα γυμνάσια, που κάποιον εδώ, κάποια απάντηση έδωσε ορθήν μια μαθήτρια, την κόψανε 3 βαθμούς παρακάτω την κόψανε η καθηγήτρια. Κατάλαβες. Συ μαθητής. Μέσα σε ολόκληρο λύκειο στάσουν στα πόδια σου. Μόνος. Σε ο υπάλληλος στάσουν και μόνος να μείνεις.
εσύ ο υπάλληλος, εσύ ο εργάτης, μέσα στα εργοστάσια, μέσα στον κόσμο αυτόν, εσύ ο πατέρας, η μητέρα στην οικογένεια και μέσα στο έθνος, παντού σταθείτε, στρατιώτε του Χριστού μας παντού, μονάδες, μονάδες να είμαστε, αλλά μονάδες θαραλέοι και αποφασιστικοί, και μη προδώσουμε την πίστη των πατέρων μας. Ολίγοι είναι οι σωζόμενοι, ολίγοι είναι οι αγωνιστές, ολίγοι είναι που έχουν το σύνθημα αυτό το οποίο αναφέραμε προ λίγο. Και ολίγοι θα νικήσουν, ναι, θα νικήσουν. Μη σας φτωεί ο αριθμός, μη σας φοβίζουν τα νούμερα, τα νούμερα δεν θα νικήσουν. Θα νικήσει ο αριθμό, πίστη στον Χριστό θα νικήσει. Μυριάδες, εν μέσω μυριάδων. Ουνότε έθιν και ητάστε ότι με θυμώνω ο Θεός. Μέσα σε αυτός. Δεν βλέπετε. Πάμε στα προ 70 χρόνια, 70 χρόνια, στη Ρωσία πρόγραμμα. Τι οι καυχήθησαν που κρεμίσανε, σφάξανε, κάψανε, δείξανε κλπ. Τι είπαν οι Ρώσοι, τι είπαν οι Ρώσοι οι άθιοι, οι κομμουνιστές οι άθιοι, ότι σε 5 χρόνια δεν θα υπάρχει χριστιανός πλέον στη Ρωσία. Το γράψανε. Μέτρα αυστηρά. Γκρεμίσανε, κάνανε, δείξανε, σκοτώσαν κλπ. Περάσανε από τότε 70 χρόνια. Και χθες το βράδυ με παίρνει κάποιος. Ένας καθηγητής, ξέρει ρωσικά θαυμάσια. Μόνο και έκλαιγε. Γιατί κλαις, του λέω, παιδί μου. Με συγκινήθηκα, λέει, δεν μπορώ να υποφέρω, λέει. Κλαίω. Γιατί? Ότι για πρώτη φορά η τηλεόραση της Ρωσίας έδειξε τον Πατριάρχη να ρίπτει το σταυρό στον ποταμό. Βλέπετε λοιπόν, έχουμε σύγχρονα παραδείγματα. Ολίγοι, ποιοι έμεναν δεσποτάδες, παπάδες, ολίγοι, με ολίγοι ψυχές, γυναίκες, ομοιροφόρο γυναίκες, όπου ομοιροφόρο γυναίκες κρατήσανε την πίστη των πατέρων μας. Και ύστερα και διαψάφθη ο προφήτης εκείνος του ρωσικού λαού του Αθέου, ότι σε 5 χρόνια θα υπάρχει Ρώσος πλέον, Ρώσος πιστός και νεότης πλέον, όχι μόνο γέρα ασπρομαλιά, και νεότης ελκύεται, όπως το περιγράφει θαυμάσια η Τατιάνα στα θαυμάσια βιβλία της που έχει εκδώσει. Λοιπόν, πιστεύουμε, νίκη, μάλιστα, ολίγοι. Ως στρατιωτικός θυμούμε κάτι. Μ' αρέσει να μιλώ καμιά φορά με στρατιωτική γλώσσα, που έμεινα 3 χρόνια και είδα υπέροχα παραδείγματα θυσίας, αλλά και γλώσσα στρατιωτική έχει το Ευαγγέλιο. Στρατιώτη είμαι εδώ, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Λοιπόν, ότι στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο οι Γερμανοί προχωρούσαν ακάθεκτοι. Ακάθεκτοι. Το κύμα αυτό που ακάθεκτο περίμενα πόρα στο να μπουν στο Παρίσι μέσα και σταμάτησαν στο Βερντέν, εκεί τότε παρουσιάστηκε ένας ιδεώδης χριστιανός, πιστός, αφοσιωμένος, κοινωνούς των αχάντων μυστερίων, ο Φως, Φως τον λέγανε. Και γράφει λοιπόν ο Φως, γράφει λοιπόν στην ιστορία του, η αριστερά πτέρυγα του στρατού καταραίει, η δεξιά πτέρυγα του στρατού καταραίει, το κέντρο καταραίει, εμείς αγωνιζόμεθα. Λοιπόν, και αν δεις τον παπά να αρνιέται τον Χριστό, και αν δεις τον δεσπότη να οργιάζει, και αν δεις τους θεολόγους ασυνεπείς, και αν δεις τα πάντα ερημιά και σαχάρα, και να μείνεις ο λίγος και ο λίγοι, μη πτωηθείτε. Η αριστερά αυτό καταραίει, η δεξιά καταραίει, το κέντρο καταραίει, εμείς αγωνιζόμεθα. Και μόνος να μείνεις θα αγωνιστείς, και ο μόνος θα νικήσεις. Αλλά αγαπητοί μου χριστιανοί, γιατί να φέρουμε παραδείγματα ξένα, γιατί να φέρουμε παραδείγματα του Φως, ενώ έχουμε δικά μας παραδείγματα. Με συγκινεί το παράδειγμα του Κολοκοτρώνη, μίστερ Κολοκοτρώνη, τον εγκατέλειψαν. Έρημος, είδαν τα πράγματα όταν ήταν ο Ιμπραήμ, φόβος και τρόμος, πληθώρα, ήταν πληθώρας, εγκατέλειψαν την αυτή, και τρόμος και φόβος, και τον εγκατέλειψαν τον Κολοκοτρώνη, και πήγε ο Κολοκοτρώνης λυπημένος σε μια εκκλησία μέσα. Και καθόταν μια ώρα και προσήφιε το, και προσήφιε το, και προσήφιε το. Και δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του Κολοκοτρώνη. Και όταν βγήκε έξω, τον ρωτούσανε τι, και απήντησε. Η Παναγιά υπέγραψε την ελευθερία της πατρίδος και η Παναγιά δεν παίρνει πίσω την υπογραφή της. Τέτοια παραδείγματα ροϊκά έχουμε και εμείς θα συνεχίσαμε. Στρατιώτη είμαι. Σάλπιγγά μας το Ευαγγέλιο, το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Σημαία μας ο ένδοξος Σταυρός. Και αρχιστράτηγός μας ο Ιησούς Χριστός ο Ροζωραίος. Ον πέδες Ελλήνων, ημείτε και υπερηψιούτε εις πάντα στους αιώνας. Αμήν.
Τώρα, αν θέλει ο Θεός, αν ζήσω, γιατί εγώ περιμένω από ώρα σε ώρα να φύγω με το εξπρές. Ναι, καλά. Γιατί. Ναι. Λοιπόν, καλά, εσείς θα λυπηθείτε, άλλοι θα χαρούν όμως. Καλά, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ακούει τώρα. Ό,τι αν θέλει ο Θεός, την άλλη Κυριακή σε 7 η ώρα, εδώ όλοι πάλι. Όλοι πεινασμένοι. Όποιος δεν πεινά να μην έρθει. Λοιπόν, τώρα. Τώρα, ακούστε. Ακούστε. Το Σταυρό του Κυρίου, παρόλη την ατέλειά μου και την αμαρτωλότητά μου, τον τιμώ. Μιμούμενος κι εγώ τον Κοσμά, τον Αντολό, στην επαρχία μου, έχω υψώσει 6 σταυρούς. Ο ένας είναι ο υψηλότερος από όλα. 33 μέτρα είναι, στα χρόνια του Χριστού. Ψηλά, το 1020. Εκεί ήταν ο Σταυρό. Καθίστε, παρακαλώ, μια στιγμή, στο Σταυρό. Και είδα, τι είδε και. Και έρχονται. Ξέρεις πως φρεάτουν κάτω οι άθοι, αχ λέει, αχ δεν θα επικρατήσουμε λέει εμείς, θα τον τεινάξουμε με δυναμίτη στον αέρα και θα υψώσουμε το σφυροδρέπανο. Λοιπόν, αυτό είναι το σήμα τους, το καινούριο σήμα τους. Εκεί λοιπόν είναι μια μέρα, να και έρχεται μια από τη Σερβία, από το Βελιγράδι. Ήτανε μια, καθόταν στο αυτό, είδε στο όνειρό της, στο ύπνο της, ότι λέγει απάνω σε ένα ύψημα της Φλωρίνης είναι ένας σταυρός, λέει. Και ήθελα να τον δω, λέει, να το, και πήγα και ξεκίνησε να αγνία του ανδρός μου και ήρθε εδώ πέρα και όταν έμαθε, όταν έκλαψε, όταν είδε το σταυρό ψηλά, που φωτίζει τη νύχτα, όλη νύχτα φωτίζει, σπίσμα των δαιμόνων και των αθέων. Και τι έκανε, κυρία, στρατηγού ήτανε, κυρία. Έβαλε τα παπούτσια της και γυμνή και ξυπόλυτη ανέβηκε πάνω και αγκάλισε τον εστερωμένο. 6 σταυρούς έχουν ρίψει εκεί πέρα πάνω. 6 σταυρούς. Ιδίως στην εισίδα του Αγίου το που είναι τώρα παγωμένη λίμνη, δεν περνάει κανείς. Εκεί πάνω έχουν στήσει ένα άλλο σταυρό δίπλα στα σαλβανικά και σερβικά σύνορα να βλέπουν το εμβερχόντζα τα παιδιά ότι ο σταυρός θα νικήσει. Ο Σταυρός του. Επίσης, δε με τη βοήθεια του Θεού, έχω μοιράσει κάθε φορά που επισκέπτεται τη Μητρόπολη μου κάποιος, τι να το δώσω. Παραπάνω από όλα δίνω ένα σταυροδάκι. Ένα σταυροδάκι το δίνω. Και έχω μοιράσει μέχρι σήμερα 20.000 σταυροδάκια έχω περιμοιράσει. Και απόψε θα μοιράσω σε όλους σας από ένα σταυροδάκι. Λοιπόν. Και δύναμη ο Σταυρός έχει ό,τι τερμεράζω εγώ αμαρτωλός και αράξιος δούλου σου, ο οποίος πιστεύω ότι ο Χριστός είδε στον κόσμο αμαρτωλούς όσον πρώτος είμαι εγώ, αλλά τη δύναμη την παίρνει από τον Σταυρό, από την πίστη στον εσταυρωμένο λυτρωτή. Θα μοιράσω, θα ήθελα ο ίδιος να μοιράσω, είναι αδύνατο να μοιράσω. Βάλω δύο δικούς μου θεολόγους, πνευματικά μου τέκνα, εκεί στην πόρτες και παρακαλώ από ένα, όχι ένα, όλοι όσοι εδώ θα πάρετε από ένα, μικρά παιδιά, ασπρομάλλοι γέροντες, ιερείς, παπάντες, θα πάρετε ένα σταυροδάκι, εις μνήμην αιωνία του Χριστού μας, τα αυτά. Και τώρα μαζί, την υπερμάχο στρατηγό, τα εγκυτήρια, ψάλετε.
Όλοι μαζί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέγχει.